Επιτρέψτε μου όμως στην αρχή να θυμίσω το αυτονόητο ότι ο οικονομικός τύπος παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιχειρηματική τάξη και τις δραστηριότητές της. Αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για τις τρέχουσες οικονομικές τάσεις, τις αγορές, τις αλλαγές στην νομοθεσία και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μέσω του οικονομικού τύπου, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις, να προβλέπουν κινδύνους και να εντοπίσουν νέες και ευκαιρίες στην αγορά. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες οικονομικές ειδήσεις και αναλύσεις βοηθά στην κατανόηση του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο μπορεί αυτό να επηρεάσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Επιπλέον, ο οικονομικός τύπος συμβάλλει στη διαφάνεια και την υπευθυνότητα, προωθώντας την ενημέρωση σχετικά με ζητήματα όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η βιωσιμότητα και οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Τέλος, ο οικονομικός τύπος λειτουργεί και ως πλατφόρμα για την προβολή των επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με επενδυτές, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό ενισχύει την εταιρική εικόνα και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά. Η ναυτεμπορική επιτελεί αυτό το στόχο. Εδώ και 100 χρόνια, ξεκινώντας ως δελτίο, μεταλλασσόμενη στην εφημερίδα που γνωρίζουμε σήμερα και το κανάλι το οποίο έχει ανοίξει. Βρίσκεται στην πρωτοπορία της έγκυρης ενημέρωσης και έχει αναλάβει και έναν κοινωνικά σημαντικό ρόλο να φέρνει μια φορά το χρόνο, τα τελευταία χρόνια, διαμορφωτές πολιτικής και επιχειρηματίες σε μια κοινή συζήτηση. Η ναυτεμπορική απευθύνθηκε σε μας και ανέλαβα ως πρώτος μεταξύ ίσων την δημιουργία αυτού του τόμου. Όπως λέει και ο τίτλος της, ναυτεμπορική, αναζητήθηκε κάποιος ειδικός στην ναυτιλία και αυτός βρέθηκε στο πρόσωπο της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης Τζελίνας Χαρλάφτη, της κατεξοχήν ειδικού σε θέματα εφοπλισμού και ναυτιλίας στην Ελλάδα. Η ναυτεμπορική μιλάει και για εμπόριο και εδώ απευθυνθήκαμε στην καθηγήτρια Βάλια Αρανίτου, κατεξοχήν αρμόδια και με εκτεταμένη πείρα θεωρητική αλλά και πρακτική στο εμπόριο. Και τέλος, ήταν απαραίτητο να συμπεριλάβουμε, όπως έλεγε και το Δελτίο του 1925, και τη βιομηχανία, ρόλο τον οποίον ανέλαβε ο πρώην υπουργός και συνάδελφός μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Τάσος Γιαννίτσης, γνώστης της ελληνικής βιομηχανίας, με αναρρύθμιτες δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό. Η κυρία Γεωργία Πανσελινά και ο κύριος Θανάσης Αντωνίου ανέλαβαν την επιμέλεια των πορτρέτων και των βιογραφικών τα οποία βλέπετε και εγώ έγραψα για τη γεωργία, τη βιομηχανία, την οικονομική πολιτική και τα διάφορα διλήμματα που αντιμετώπισαν οι φορείς της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια αυτών των 100 χρόνων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έκδοση για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για σας, αλλά και για το αναγνωστικό κοινό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Μελισανίδη και τον κύριο Σπύρο Κτενά για τη βοήθεια και την υποστήριξή τους, καθώς και την κυρία Χριστίνα Χαφουσίδου, τον κύριο Δημήτρη Νίκα και τον κύριο Πάνο Κωνσταντόπουλο, καθώς και άλλους άπειρους συνεργάτες της ναυτεμπορικής που στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθειά μας για ένα ικανοποιητικό τελικό προϊόν. Ελπίζω να το απολαύσετε και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.